Καλησπέρα και πάλι. Δεύτερο επεισόδιο. Το πρώτο να σας ευχαριστήσω. Πήγε αρκετά καλά. Το είδατε αρκετοί, το κοινοποιήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε και το γατί εδώ πέρα. Έλα, πες και εσύ την καλησπέρα σου. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσω για κάτι άλλο. Σήμερα θα κράξω εμάς, τους σκυλογονείς, τους σκυλομπαμπάδες, σκυλομαμάδες. Κάτι το οποίο πήρα αφορμή τώρα έτσι λίγο πριν μπω στο σπίτι και ήταν μια ωραιότατη κουράδα έξω από το σπίτι μου να με περιμένει. Λοιπόν, παιδιά, όσοι έχετε σκυλάκια, θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι. Όχι μόνο να απαιτούμε, να λέμε και να παραπονιόμαστε για σκυλοπάρκα, για νόμους, για την αντιμετώπιση του κόσμου που δεν έχει παιδεία. Πρέπει να αποκτήσουμε παιδεία εμείς πρώτα απ' όλα και μετά να τη ζητήσουμε. Δεν είναι πράγμα αυτό. Δεν είναι πράγμα. Βγαίνεις έξω να κάνεις μια βόλτα και βλέπεις παντού κουράδες, λες και είσαι σε ναρκοπέδιο. Δηλαδή, ώρες-ώρες τους δικαιώνουμε απίστευτα αυτούς που μας φωνάζουν και μας θεωρούν βρωμιάριδες. Δεν είμαστε όλοι όμως. Έλα ρε, ανέβα. Έλα το λέγα. Τα pitbull, τα άγρια είναι αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Ντίζελ, ενοχλείς στην εκπομπή. Ενοχλείς, κάτσε κάτω. Λοιπόν, δεν είμαστε όλοι έτσι. Κάποιοι από εμάς έχουμε συνείδηση και έχουμε και παιδεία. Δεν αφήνουμε τίποτα. Για όλους εσάς τους υπόλοιπους, παιδιά, μας βγάζετε κακό όνομα. Βάζετε τα χεράκια σας και βγάζετε τα ματάκια σας και τα δικά μας μαζί. Το να κάνει κάτι το σκυλί σου μία ανάγκη είναι 10 δευτερόλεπτα δουλειά να τα μαζέψεις. Να αφήσεις το χώρο καθαρό. Εκεί που έκανε ο σκύλος σου, στο πεζοδρόμιο, στο παρτεράκι, οπουδήποτε, περνάει κι άλλος κόσμος και βλέπει και μυρίζει την κουράδα σου. Μάζεψε την, ρε άνθρωπε, είναι δυνατόν? Σου αρέσει εσένα αυτό το θέμα που ξαναπερνάς από εκεί πέρα? Τέλος πάντων, ο Έλληνας μόνο τιμωρία καταλαβαίνει, τίποτα άλλο. Μόνο τιμωρία. Λοιπόν, τι να σας πω, έχω κάνει τόσο αγώνα για να πάω σε ένα γηπεδάκι μπάσκετ να παίξουν τα σκυλιά μου. Έχει έρθει αστυνομία πόσες φορές και κάθομαι κάθε φορά και τους πείθω, τους δείχνω τις χλωρίνες που παίρνω μαζί, τους δείχνω τα σακουλάκια, τους δείχνω ότι μαζεύω τα σκουπίδια, έχω την τσάντα με τα σκουπίδια, τους δείχνω τι και πώς. Έχω προσπαθήσει να πάρω με το μέρος μου αυτούς που μου φωνάζουν από απέναντι, τους αστυνομικούς, τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, έχω κάνει πολύ μεγάλο αγώνα. Και έρχεται κάποιος εκεί μάγκας ή κάποια κυρία, αμολάει μια κουράδα μεγαλοπρεπέστατη και πάνε όλα χαμένα. Όλα αυτά που έχω χτίσει και έχω φτιάξει, θα έρθει λοιπόν ο απέναντι που εγώ έχω κάτσει και τον έχω πείσει ότι είμαστε καθαροί και ότι προσέχουμε, θα δει την κουράδα, θα δει και εμένα την επόμενη φορά και θα με πάρει ο διάολος. Καλός κακός έτσι γίνεται. Λοιπόν, είμαστε απαράδεκτοι. Είμαστε απαράδεκτοι. Θα πρέπει και εμείς να αποκτήσουμε συνείδηση, να μαζεύουμε επιτέλους τις ακαθαρσίες μας και να προσέχουμε τους χώρους που θέλουμε να μοιραζόμαστε με τους υπόλοιπους. Έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό το μικρό είχα, παιδιά, σήμερα να πω. Βλέπω πάει καλά. Βλέπω με υποστηρίζετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχω πολλά να πω. Έχω πολλά να πω. Θα φτιάχνω έτσι μικρά επεισοδιά για να μην σας κουράζω. Φιλιά πολλά από μένα. Το γατί μου, τον Diesel. Δώσε φυλάκι. Και τη σοκολάτα μου.